Δηλαδή, δεν σου ήρθε στην αρχή να βάλει ένα άθλημα πολύ πιο γνωστό στη χώρα μας που να ασχοληθούν αυτές, βόλεϊ, μπάσκετ. Ναι. Πώς μου ήρθε. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ένα περίεργο αγώνισμα. Είμαι και εγώ ένας περίεργος άνθρωπος. όταν είδα πως παίζεται, μου άρεσε. Επίσης είδα αργότερα όταν το έψαξα ότι είναι ένα αγώνισμα το οποίο γενικά δεν έχει ηλικία, δεν έχει. Είναι πολύ ανοιχτό. Θέλει φυσική κατάσταση, φοβερή, ας πούμε, σίγουρα θέλει, αλίμονο ναι, και αν πας να το κάνεις, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι και πονάνε όλα σου τα κόκαλα. Ναι, πραγματικά είναι εξοντωτικό. Την πρώτη μέρα δεν μπορούσα να περπατήσουμε. Ένας αγώνας πόση ώρα διαρκεί, γιατί το έδωσε. Δύο ώρες διαρκεί ο αγώνας περίπου, ναι. Είναι ένα αγώνισμα λοιπόν το οποίο πέρα από όλα αυτά τα πράγματα είναι άγνωστο στην Ελλάδα τελείως. Και πάντοτε πίστευα, άκουγα πάντοτε ανθρώπους να λένε ότι αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό θέλει ο κόσμος. Εγώ δεν πιστεύω. Και να βγαίνουν δηλαδή άσχημα πράγματα και να λέει ο άλλος άσχημα προϊόντα, τηλεοπτικά προϊόντα πολλές φορές, και ο άλλος να κρύβεται πίσω από το επιχείρημα. Εντάξει, αυτό θέλει ο κόσμος. Όχι, εγώ δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτό δίνεις εσύ. Mm-hmm. Γιατί αυτό έχεις επιλέξει να δώσεις. Γιατί αυτό μπορείς να δώσεις. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και δεν έχει άλλη επιλογή. Γιατί άμα δει και εδώ και εκεί το ίδιο προϊόν είναι. Εγώ λοιπόν επέλεξα ένα άθλημα που σίγουρα δεν το θέλει ο κόσμος. Γιατί άμα το ήθελε. θα το έκανε. Και θέλω να πω μια ιστορία ξεκινώντας από ένα άθλημα το οποίο μπορεί να είναι αντιεμπορικό, αλλά θα μπορέσει να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων η προσπάθεια αυτών των γυναικών. Και στην ουσία νομίζω το άθλημα